Την μπάλα έχει βγάλει προηγουμένως ο Χέλιουελ. Διαμαντίδης, έξοχη πάσα στον Φώτση και πρώτο καλάθι του αγώνα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα μειώσει και τρία βήματα εκεί ο Γκρέγκορη. Διαμαντίδης, θα μαρκάρει στους για τρεις. 5-5 ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό. Ο Πάουκ προηγουμένως έχασε μια καλή ευκαιρία να προηγηθεί με 5. Ο Γκρέγκορη πέπεσε εκεί. Κακή πάσα, προσπαθεί για το κλέψιμο ο Νίκολας. Θα ολοκληρώσει την προσπάθεια του συμπέκτου ο Φώτσης. Και ένα εύκολο κάρφωμα, ναι, από τον Ντρου Νίκολας. 7-5, προβάζεται για πρώτη φορά απόψε. Παρόλο που ο Σαραντινάκης έχει ζητήσει time out, θα το πάρει σε πρώτη ευκαιρία, αν βεβαίως η ομάδα του. Να μην το χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζοντας μια άμυνα η οποία εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στο μυαλό του. Αλλά και ο ΠΑΟΚ άλλαξε λίγο αυτή. Διαμαντίδη, ο Παναθηναϊκός προηγείται 11-5 μετά το δεύτερο τρίποντο του Διαμαντίδη. Περπέρογλου θα ακολουθήσει το δρόμο του συμπαίκτη του. Δεύτερο σερί τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. 7-0 σερί για τον ΠΑΟΚ. Τέπιτς για τρεις από τη γωνία. Θα δώσει τέλος σε αυτό το σερί ο Μιλένκο Τέπιτς και θα κάνει το σκορ 20. Τα ελεύθερα σουτ που προς το παρόν ο Παναθηναϊκός δεν τα έχει σαν πρώτη επιλογή. Και εδώ αυτό το σούτ δεν μπορούμε να πούμε. Ο μπασκετικό του ΟΑΚΑ. Κυριαρχία του ΠΑΟΚ στα rebound με 12 συνολικά έναντι μόλις 5 του Παναθηναϊκού. Μπατίστα μαρκάρει στους από το high post. Δεν χάνει ποτέ αυτό το σούτ. Βρίσκονται πάρα πολύ ψηλά. Πάμε στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ζώνη, σε ζώνη γύρισε. Από τους εδώ είδαμε τον Μπράντοβιτς. Διαμαντίδης, καλάθι και φάουλ. Ναι, καλάθι και φάουλ από τον Ταπούτο. 29-34 με τον. Στον Νίκολα Πέκοβιτς, θα πούτω στον ευνηδιασμό, θα ολοκληρώσει την προσωπική του ενέργεια. Όχι, θα δεχθεί τάπα από τον Διαμαντίδη. Εσύ του, για να δούμε και πάλι την προηγούμενη φάση. Αρχικά η τάπα του Διαμαντίδη. Και στη συνέχεια λάθη για τον ΠΑΟΚ, όσα είχε στα 7 πρώτα λεπτά του αγώνα, 5 για τον Παναθηναϊκό. Απάντηση από τον Γιασκεβίτσου, 32-31. Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 7 λάθη, ο ΠΑΟΚ έχει 4 κλεψίματα. Νίκολας για 3, 37-40, να μια ανάσα. Να δείξει το ταλέντο του σε μια φοβερή εμφάνιση στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ. Είχαμε γυαλίσει τους Κοκκινούς. 42-45 έλειψε από την Εθνική ο Κώστας Τσατσαρής. Έλειψε αυτό το περιφερειακό. Μια αμυντικά. Εδώ ο Σπανούλης για την ισοφάριση θα την πετύχει. 45-45 με σερί. Φέτος πίσω από τα 6-25 με ένα στα 12 τρίποτα σε όλο το πρωτάθλημα. Σπανούλης στον Φώτση. 2 στα 13, ναι. 2 στα 13 λοιπόν και ένα στα 2 από με δημιουργεί ανισορροπίες στην αμυνά του, το εκμεταλλεύεται ο ΠΑΟΚ και γι' αυτό βάζει εύκολα καλάθι. Περπέρογλου για το προσπέρασμα θα το πετύχει. 52-51. Νοτού και ο Περπέρογλου. Καλή πάσα στον Γκρέγκορη, ο οποίος θα γυρίσει. Θα χάσει όμως την ισορροπία του και θα δεχθεί μια εντυπωσιακή. Τη βλέπουμε εδώ πάνω στον Γκρέγκορη. Μια καλή άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Διαμαντίδης παίρνει το αριστερό διάδρομο, πάσα στην περιφέρεια στον Σπανούλη και 58-53 περιόδου. Περπέρογλου, έξοχη πάσα στον Πέκοβιτς και 60-53. Κλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, ξανά η πάσα, η ασίστ του Περπέρογλου στον Πέκοβιτς, αυτός δεν είχε κρυφτεί. 10 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό, για 3 ο Διαμαντίδης, ναι. 66-57 από τον ζεστό Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος θα φτάσει τους 17 πόντους με θετική προσφορά από τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος νομίζω με Ιωάννου ότι φέτος κάνει την καλύτερη του επιθετική σεζόν μετά από αρκετά χρόνια. Ναι, είναι. Νομίζω ίσως ανεξάρτητα αν δεν. Τώρα και μια καλή φάση από τον Παναθηναϊκό. Με ένα εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα από τον Μπατίστα. Θα μας πει περισσότερα σε λίγο ο Μέμος Ιωάννου. 68-57 το σκορ. Πάμε σε time out. 2-2 βολές, 2-2 τρίποτα και 1-2 τρίποτα. Αλλά και έξω και αμυντική παρουσία. Πέκοβιτς απέναντι στον Χέλιγουελ. Κερδίσει το 5ο φάουλ. Όχι, το 4ο για τον Αυστραλό σέντερ άλλοτε του Πανιωνίου. Κακή αντίδραση του Χέλιγουελ. Σπανούλης ξεσηκώνεται και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Σπανούλης θέλει να απαντήσει. Ναι, μεγάλος παίχτης ο Σπανούλης. Το πιστοποιεί περίτρανα σε αυτή τη φάση. 75-74 με απαράμιλη ψυχραιμία εκτέλεσε επίσης. Επιλογή να βάλει μπάλα στα χέρια του. Σπανούλης με το δεξί διάδρομο με δυναμικό τρόπο. 77-74 αμέσως. Αλλαγή από τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ο Παπαδόπουλος θα περάσει στο παρκέ αντί του Χέλιγουελ, ο οποίος είναι φορτωμένος με 4 φάουλ. Πάσα στον Παπαδόπουλο. 4 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ. Παπαδόπουλος θα ισοφαρίσει. Όχι. Μεγάλη φάση, μεγάλη κίνηση από τον Αντώνη Φώτση, ο οποίος. Η κίνηση του Φώτση. Σπανούλης στον Διαμαντίδη. Το πάσιμο από τον Διαμαντίδη θα εκμεεύσει το φάουλ από τον Γκετσέφ. 2 βολές στον Δημήτρη Διαμαντίδη. Βλέπουμε πάλι την προηγούμενη καθοριστική φάση. Ο Φώτσης πολύ σωστά νόμιμη
η κίνηση από... Αν πετύχει και αυτή το προβάδισμα του Παναθηναϊκού θα πάει στους 4 και βεβαίως ευκαιρία του ΠΑΟΚ να διεκδικήσει κάτι καλύτερο με το προηγούμενο λάθος του. Και πριν είχε αναγκάσει τον Μόνο Ροή να κάνει λάθος. Αλλά ήταν, πήγε να του κάνει φάουλ για να σταματήσει.